Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Ο δέμου του. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε. Τώρα ελπίζω να μας ακούν και οι ακροατές. Κυρία Σαράφη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων από το Λαβιταλσί Κόσμος. Το θέμα της εκπομπής, ο κόσμος 18300 του τουρισμού. Νομίζω ότι ήταν πολύ έξυπνη η πρότασή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ας ξεκινήσουμε ως εξής. Πότε και από ποιους ιδρύθηκε ο συνεταιρισμός Ραβιταλσί Κόσμος? Ιδρύθηκε το 1984 από 10 αυτοκινητιστές στον Πειραιά. Και ξεκίνησαν όλοι μαζί γιατί θέλανε να προσφέρουν το κάτι παραπάνω, την καινοτομία, την ασφάλεια. Διαφοροποίηση. Ακριβώς. Και καταφέραμε τώρα, μετά από 30 χρόνια, να έχουμε εξελιχθεί σε ένα στόλο με πάνω από 500 οδηγούς και πάνω από 1.000 οχήματα. 500 οδηγοί, 1.000 οχήματα. Mm-hmm. Μεγάλο νούμερο. Mm. Και να είμαστε και σε όλη την Ελλάδα. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό, mm-hmm, στη συνέχεια. Να ρωτήσω κάτι γενικότερο. Η φιλοσοφία του ραδιοταξί, γιατί ραδιοταξί και όχι ένα απλό ταξί που μπορούμε να βρούμε στον δρόμο? Τι διαφορετικό ήταν αυτό που ήρθε σαν καινοτομία, σαν φιλοσοφία, να αλλάξει τα δεδομένα της μετακίνησης του Έλληνα πολίτη? Γενικά νομίζω ότι ξεκίνησε έτσι και παραμένει μέχρι σήμερα. Είναι να νιώθει ασφάλεια και ο πελάτης αλλά και ο οδηγός μας. Ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναφέρει ένα γεγονός, κάτι να συμβεί. Εγώ μπορώ επί τόπου να μάθω ποιος οδηγός ήταν ή ποια υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου του απάντησε. Τι έγινε ακριβώς? Δεν υπάρχει πια το ότι ξέρετε ένας οδηγός κάτι έκανε αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ή οτιδήποτε. Εμείς τα ξέρουμε όλα. Αλλά και ο οδηγός νιώθει ασφάλεια. Αν κάτι πάθει ένας οδηγός μας και είχε κάποιον πελάτη, εγώ ξέρω ποιος είναι ο πελάτης και μπορώ να βοηθήσω την αστυνομία ή οποιονδήποτε χρειαστεί. Κουβιέρα, ναι. Ναι, ακριβώς. Σε έκτακτες περιπτώσεις. Πολύ ωραία. Ποιες είναι οι μέχρι σήμερα παρεχόμενες υπηρεσίες και αν έχετε να μας δώσετε κάποια είδηση, κάτι καινούργιο? Γιατί ξέρω ότι εγώ θα το πω και ως άνθρωπος που χρησιμοποιεί κάθε μέρα και συνεργάζεται, γιατί το θεωρώ συνεργασία μετά από τόσα χρόνια με τους οδηγούς αλλά και τα αυτοκίνητά σας, ότι όλο και κάτι προστίθονται στα αυτοκίνητα και βέβαια είναι και το μεράκι του καθενός ξεχωριστά. Αυτό ισχύει και μάλιστα την καραντίνα δεν την αντιμετωπίσαμε ως πρόβλημα, αντιθέτως την αντιμετωπίσαμε σαν ευκαιρία να ανανεωθούμε, να εξελίξουμε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες μας. Τώρα, όσον αφορά τις υπηρεσίες μας, παραμένει ο παραδοσιακός τρόπος που απλά καλείται ταξί, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Έχουμε βγάλει τηλέφωνα 10 ψήφια, όπως είναι το 210-41-18-300, ώστε να μην πληρώνετε τη χρέωση του πενταψηφίου. Έχουμε βγάλει αριθμούς τηλεφώνων και για κινητά, ώστε από wind σε wind να μην χρεώνεται πάλι ο πελάτης. Αυτή είναι η παραδοσιακή τρόπη μας. Θα σας ζητήσω συγγνώμη να λύσω ένα γρήγορο τεχνικό θέμα. Α, χίλια συγγνώμη. Αλλάσουμε τα τηλέφωνα. Α, οκ. Okay. Εντάξει. Ωραία. Αυτός είναι η παραδοσιακή μας τρόπη. Από εκεί και πέρα έχουμε την εφαρμογή μας. Ταξί 18300, όπου καλείτε, διαλέγετε εσείς τον οδηγό. Μπορείτε να πληρώσετε είτε μετρητά, είτε με πιστωτική κάρτα ή μέσω διατραπεζικής συναλλαγής. Να περάσετε τα χρήματα κατευθείαν στον οδηγό μέσω κάρτας. Και πάνε κατευθείαν στο λογαριασμό του πελάτη, του οδηγού, συγγνώμη. Το έχω κάνει, είναι αλήθεια. Το επόμενο είναι η φόρμα κράτησης που έχουμε στο site μας, 18300.gr. Έχω μια πορεία. Mm. Γιατί να λέμε τα ωραία, αλλά να λέμε και κάποια πραγματάκια. Εννοείται.
Έχουν παρατηρηθεί παρατηρήσεις στο διαδίκτυο ως προς τη φόρμα, ότι βλέπουμε το κοντινότερο, αλλά τελικά αυτό που έρχεται δεν είναι το κοντινότερο που βλέπουμε στην φόρμα ή στην εφαρμογή. Και γράφονται διάφορα σχόλια, δεν θα μείνω στα σχόλια καλά ή κακά, αλλά θα μείνω σαν σχόλια. Τελικά είναι τεχνικό το θέμα. Για τη φόρμα κράτησης δεν νομίζω ότι είσαι, γιατί η φόρμα κράτησης είναι για να κλείσεις ραντεβού. Εκτός αν τον μπερδεύω με το site που μπαίνεις, γράφεσαι σαν μέλος. Όχι. Στο site μπαίνεις στο 18300.gr και επιτόπου στην αρχή σελίδα υπάρχει μια φόρμα κράτησης. Αυτή την έχουμε και κυρίως και για τους τουρίστες, όπου απλά συμπληρώνετε τα στοιχεία από πού προς πού πάτε. Σας λένε περίπου ένα ενδεικτικό κόστος για να ξέρει ο πελάτης περίπου πόσο θα πληρώσει και κλείνετε το ραντεβού σας. Συνήθως είναι για ραντεβού, είναι για αργότερα, που ξέρετε κι εσείς κάτι από όλους, ότι οι τουρίστες ιδίως είναι πολύ οργανωμένοι. Μπορεί ένα ταξίδι, ακόμα και το ταξί, ένα μήνα πριν. Εσείς μάλλον, αλλά δεν ξέρετε, το ταξί στένεται και δεν το διαλέγει ο πελάτης. Οπότε μάλλον δεν μιλούσατε για τη φόρμα κράτησης, για την εφαρμογή. Για την εφαρμογή, ναι. Για την εφαρμογή, ακόμα το οποιοδήποτε παράπονο, το οποιαδήποτε επισήμανση, γι' αυτό και έχουμε και υπεύθυνο εφαρμογής, ώστε να λύνουμε οποιοδήποτε λάθη ή οποιοδήποτε πρόβλημα. Πάντα αυτό, πολλοί πελάτες μου λένε, μα πήρατε τηλέφωνο, εννοείται, μα εσείς μας βοηθάτε. Θα μας επισημαίνετε κάτι που μπορεί να μας διέφυγε. Μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι. Ωραία. Να έρθουμε όμως και στο κομμάτι που είστε μέρος και θα έλεγα είστε οι πρώτοι που συναντάτε τους ξένους επισκέπτες αμέσως μετά τον πιλότο και μια αεροσυνοδό που το έλεγα πριν πολλά χρόνια. Είστε οι πρώτοι άνθρωποι που καλωσορίζετε εντός εκτός εισαγωγικών τους ξένους επισκέπτες. Είστε αυτοί που βλέπουν και όπως πολύ σωστά είπατε έχουν κλείσει από νωρίς ότι ξέρει συνεργάτη σας ότι την τάδε ώρα, την τάδε μέρα, την τάδε πτήση θα έρθει ο κύριος ή η κυρία τάδε. Είτε μόνος του με την οικογένειά του ή φίλοι κτλ. Είστε αυτοί που θα τους μεταφέρετε, θα τους ενημερώσετε, θα τους ξεναγήσετε. Τα λέω γιατί έχω λόγο που τα λέω. Καλησπέρα στο αγαπητό κοινό που υπάρχει σήμερα στο στούντιο. Είστε αυτοί οι οποίοι θα τους προτείνετε λύσεις για εκδρομές, περιπάτους. Είστε εσείς που θα τους προτείνετε που θα μπορούσαν ιβλιακά να γευτούν τη μεσογειακή κουζίνα. Και με όλα αυτά είναι η εισαγωγή μου, γιατί σήμερα στη Guardian αναφέρει ότι αναμένονται αυξήσεις 80-90% του 2019 αύξηση. Πόσο έτοιμοι είμαστε? Θεωρώ ότι είμαστε, θα το έλεγα όσο και να φανεί, κάπως περισσότερο και από έτοιμοι. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι η καραντίνα για μας ήταν ευκαιρία για ανανέωση, οπότε ανανεώσαμε το site μας. Είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Αυτό που είπατε ότι τους προτείνουμε, επειδή αναφέραμε πριν ότι συνήθως ο τουρίστας είναι προετοιμασμένος από πριν, αν μπούνετε στο site και στα ελληνικά και στα αγγλικά, υπάρχουν εκδρομές που προτείνουμε, όπως είναι προτείνουμε το γύρο της Αθήνας, προτείνουμε εκδρομή στο Σούνιο, όπου θα πηγαίνει με δικό μας οδηγό που θα του λέει τα βασικά ή αν θέλουν να προσλάβουν και έναν ξεναγό. Οπότε επίσης ανανεώσαμε, φτιάξαμε αυτά τα φυλάδια. Θα τα δείξουμε. Εννοείται. Υπάρχει και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Οπότε ο τουρίστας ξέρει, επειδή είναι πολύ της εφαρμογής συνήθως οι τουρίστες, ξέρουν ότι εκτός από το ταξί που κλείσανε από το αεροδρόμιο, μπορούν απλά να κατεβάσουν την εφαρμογή μας, το ταξί 18300, και να έχουν ανα πάσα στιγμή να διαλέγουν το ταξί τους. Όπως και αυτό θα το φτιάξαν και καινούργια φυλάδια και για τους Έλληνες,
όπου για να μάθουν και την εφαρμογή μας και για μας ακόμα περισσότερα, όπου τώρα θα τα προσθέσουμε και στους ξένους, έχει τα barcodes. Οπότε απλά σκανάρουνε και έχουν έτοιμη την εφαρμογή. Εγώ το είπα ότι θα βγάλουμε είδηση σήμερα. Και δεν είναι μόνο αυτές οι ανανεώσεις. Φτιάξαμε καινούρια, καινούρια φυλάδια, φτιάξαμε καινούργιες ταμπέλες όταν καλωσορίζουμε τους επισκέπτες στο αεροδρόμιο. Πολύ ωραία. Ένα άλλο κομμάτι που θέλω να ρωτήσω, στο κομμάτι της ετοιμότητας, είναι και το κομμάτι της εκπαίδευσης. Μέσα στο χρόνο, αν υπάρχουν στο 12μηνο, η εκπαίδευση στο προσωπικό σας, αλλά και η εκπαίδευση και ενημέρωση προς τους συνεργάτες οδηγούς. Καταρχάς, όπως ανέφερα, την κάθε επισήμαση, το κάθε σχόλιο, τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Είτε είναι στο ίντερνετ, είτε είναι μέσω τηλεφώνου. Γι' αυτό υπάρχω εγώ σε αυτό, σαν και ένας άλλος διοικητικός που είναι υπεύθυνος παραπώνων. Και το κάθε σχόλιο το μελετάμε, το εξετάζουμε, ώστε να διορθώνουμε μικρά λάθη που μπορεί να γίνουν και κατά λάθος από τους οδηγούς μας ή από τους υπαλλήλους. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Επίσης, κάθε δύο μήνες γίνεται αξιολόγηση από τον ίδιο τον πρόεδρό μας. Είναι ο κύριος Πασχαλίδης, Θεοχάρης. Θεοχάρης. Καλησπέρα στον πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με πολύ αγάπη από το nstv.gr, nstv live. Είμαστε ζωντανά. Ελπίζω να μας ακούνε οι συνεργάτες σας. Μας ακούνε σε Ελλάδα και Κύπρο, Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία, καθώς και στην Ολλανδία αυτή την ώρα. Είμαι σίγουρη ότι μας ακούνε όλοι οι οδηγοί μας, γιατί αυτό που μου αρέσει είναι ότι δεν το βλέπουν μόνο σαν επάγγελμα. Αγαπάνε πάρα πολύ τη δουλειά τους και το συνεταιρισμό μας. Φανταστείτε ότι πολλές φωτογραφίες που ανεβάζω στα social media είναι τον ίδιο των οδηγών. Δεν είναι απλά επαγγελματικές από φωτογραφίες. Έχετε ένα αυτοκίνητο, δεν θα το αποκαλύψω περισσότερα. Mm-hmm. Ο οποίος η λέξη επαγγελματίας είναι μικρή στο μέγεθος αυτού του ανθρώπου που έχει και προς τη μήν του. Έχει αναγάγει το αυτοκίνητο σε κινητή επιχείρηση, παύλα ξενοδοχείο, παύλα μπαρ, παύλα... νομίζω ξέρω όποιον αναφέρεται. Και εγώ του το έχω υποσχεθεί ότι θα το αναφέρω. Όχι, μου λέει, εγώ θα το αναφέρω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχει τύχει δύο φορές να μπω στο αυτοκίνητό του. Και ένιωσα τόσο ωραία, τόσο οικεία, χωρίς ακόμη να μου μιλήσει, που δεν ήθελα να βγω. Εγώ θα πω ότι... Βέβαια, έχει συμβεί και το αντίστροφο. Το παρακάμπτουμε αυτό. Αλλά μένουμε στα θετικά. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Ναι, αλλά αφού τα λέμε όλα, να πούμε ότι και ακόμα και στο αντίστροφο, πήρατε τηλέφωνο και επικοινώνησα αμέσως. Αλλά επίσης, νομίζω ότι τον ξέρω τον οδηγό, αλλά δεν είναι ο μόνος σας, διαβεβαιώνω. Επίσης, δεν ξέρω αν ήταν οδηγός σας, είχε βγει κάποιος οδηγός ταξί, ο οποίος είχε μια έτσι art άποψη, ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα. Είχαμε δει. Το έχει στολίσει πιο έντονα. Πολλοί οδηγοί μας βάλαμε τη χριστουγεννιάτικη τσαχπινιά τους, είναι η αλήθεια. Μάλιστα, πολλούς τους φωτογράφους, γιατί ήμουν στις εκθέσεις, τους έβλεπα. Και έκανα και εγώ δημοσίευση, γιατί θεωρώ ότι έτσι γίνεται πιο προσιτό και πιο οικογενειακό. Έχω πρόταση και το σκεφτόμουν όση ώρα έρχομαι στο στούντιο. Mm-hmm. Κάρτα πελάτη. Νομίζω ότι μετά από 30 χρόνια είναι η ώρα να αποκτήσουμε κάρτα πελάτη. Να είμαστε οι πελάτες με ονοματεπώνυμο. Μα είστε με ονοματεπώνυμο. Όταν μας καλείτε, ναι, ξέρουμε ποιος είναι. Όχι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Καταλαβαίνω. Είναι η πρόταση για την επόμενα χρόνια, κάρτα πελάτη. Με προνόμια ίσως αργότερα. Κύριε Πασχαλίδη Πρόεδρε, άκουσες, ακούσατε και όλη η διοίκηση, αλλά νομίζω ότι ούτως αλλιώς όταν θέλουμε να πρωτοπορούμε, πρέπει να πρωτοπορούμε. Ισχύει αυτό. Γι' αυτό και πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Κάρτα πελάτη. Σχόλια... Είναι η επόμενη πρόταση, η οποία μπορεί αργότερα να γίνει ένα wallet, θα το πω πολύ μακριά εγώ. Ήδη πέρασε κάποιος συνεργάτης ο οποίος βοηθήσει στη σελίδα σας. Το αφήνω εδώ.
Κάρτα πελάτη. Σταματάω εδώ. Ναι, μην είναι πούμε δώρο. Τις ιδέες και πάρουν άλλοι. Εντάξει. Να πούμε... Δεν μου καλύψετε όμως, εκτός από την αξιολόγηση, γίνονται εκπαιδεύσεις στη διάρκεια του 12 μήνου, στο προσωπικό και ενημερώσεις. Η αξιολόγηση και των αυτοκινήτων και των οδηγών γίνεται, αλλά γίνεται και καθημερινά. Παραδείγματος χάρη. Τι εννοώ εκπαίδευση. Αλλάξατε, παραδείγματος χάρη, βελτιώσατε το σύστημά σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Πολύ απλό. Βελτιώσατε. Το καινούριο, ναι, το βελτιώσετε τη σελίδα σας που μπορεί να επικοινωνεί η πελάτη σας. Έχετε φτιάξει το app. Uh-huh. Έχει τύχει να ακούσω από συνεργάτη σας. Εγώ δεν το ξέρω να το χρησιμοποιώ αυτό. Δεν το λέω για κακό. Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Το λέω με την έννοια ότι εκεί ή δεν έχει ενημερωθεί ή είναι μικρό διάστημα και κάποιος δεν το έχει εξηγήσει. Συνήθως ενημερώνονται και εκπαιδεύονται και για το κάθε τι καινούριο που κάνουμε υπάρχει και κάποιος υπεύθυνος. Ας πούμε στην εφαρμογή υπάρχει υπεύθυνος εφαρμογής. Μάλιστα, χθες τυχαία έλεγα σε μία πελάτησα. Εκπαιδεύει σημαίνει, λέμε και στους οδηγούς, να μάθουν ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας τις κεντρικές αρτηρίες και δεν βάζω το GPS και πάω και που με πάει. Όχι, το καταλαβαίνω. Αυτό σας εξηγώ. Αυτό προσπαθώ να πω. Ότι γενικά και τους εκπαιδεύουμε, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και οι υπεύθυνοι. Δηλαδή, αν τύχει κάτι, μιλάμε, τους το ξαναεξηγούμε, γιατί μπορεί κάτι να μην κατάλαβαν. Γιατί στη ζωή, λέει, όλα τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι ίδια. Ισχύει, αλλά ναι. Μπορεί κάτι που θα το καταλάβω εγώ να μην το καταλάβει ο άλλος και vice versa. Να πάμε παρακάτω. Δυσκολίες τα τελευταία χρόνια που συνάντησε ο κλάδος, και ιδιαίτερα και σίγουρα η καραντίνα, όπου οι μετακινήσεις ιδίως στην πρώτη μειώθηκαν, αλλά ακόμα και εκεί δεν το βάλαμε κάτω. Ξεκινήσαμε, είχαμε ανέκαθεν μια υπηρεσία, η οποία είναι το να στέλνουμε ασυνόδευτα, δηλαδή αν εσείς θέλετε κάτι να στείλετε, ακόμα και φαγητό θέλει να σας στείλει η μητέρα σας, μπορείτε να πάρετε και δεν μπορεί να σας το φέρει, όταν να πάρετε το ταξί και θα σας το στείλει. Έναν φάκελο. Πολλοί θέλουν να στείλουν ένα φάκελο και όχι ταχυδρομικά, να γίνει άμεσα. Αυτή λοιπόν την υπηρεσία, ενώ την είχαμε χρόνια, την καραντίνα την αναπτύξαμε. Συνεργαστήκαμε με έναν από τους μεγαλύτερους, ίσως και το μεγαλύτερο όμιλο στην Ελλάδα. Και όταν έγινε όλο αυτό με τα courier που υπήρχαν οι καθυστερήσεις, εμείς δεσμευτήκαμε και μέσα στις 24 ώρες οι πελάτες είχαν τα πράγματά τους. Και εμάς τα ανανεώσαμε. Πολύ σημαντικό. Ναι, και αυτό έγινε μέσα σε μία εβδομάδα στήθηκε. Και μετά όταν πήγαινε και για δεύτερη καραντίνα, κάναμε συναντήσεις για να προετοιμαστούμε. Τυχόν πράγματα που γίνανε βιαστικά και έπρεπε να διορθώσουμε, να διορθωθούν. Και ήρθαν και ακόμα περισσότερες εταιρείες. Και καλύψαμε, νομίζω, το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εταιριών έτσι. Και βοηθήσαμε πολύ και τις εταιρείες κούρια, με τις οποίες συνεργαστήκαμε και με αυτές μερικές. Αποκτήσατε και μια άλλη εμπειρία και προβάλλετε επίσης αυτή την υπηρεσία σας. Ακριβώς, γιατί όπως είπα, ανέκαθε την είχαμε, αλλά νομίζω ότι ήταν η μεγάλη ευκαιρία να προβληθεί. Είναι αυτό που λέμε στη ζωή, κάνε το εμπόδιο ευκαιρία. Ακριβώς, ακριβώς. Ισχύει. Να πάμε στο κομμάτι που επίσης είναι σημαντικό, στο κομμάτι του τουρισμού. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε μεγάλη ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Τη Λεωφόρο Ζυγκρού, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Πόσο έχετε προσεγγίσει ή σας έχουν προσεγγίσει στο να έχετε νέες συνεργασίες? Γιατί μιλάμε για νέες ξενοδοχειακές μονάδες. Και μάλιστα μερικές από αυτές είναι και κολοσσοί που είδαν κάτι στη χώρα μας σαν ευκαιρία που εμείς το θεωρούσαμε δυσκολία στην πανδημία και ολοκληρώσανε. Και χαρακτηριστικά θυμάστε που είχαμε κάνει μια συζήτηση πριν μέρες, ολοκληρώθηκαν μεγάλες μονάδες στην Ομόνοια. Έχουμε ξεκινήσει, βασικά ανέκαθεν είχαμε συνεργασία με ξενοδοχεία και Airbnb. Πια έχουμε με τα περισσότερα καινούργια ξενοδοχεία και είμαι άλλος, είμαστε υπό συζήτηση και ευελπιστούμε ότι θα λήξουν αισίως. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ.
Άλλο κομμάτι είναι αν σας έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια είχατε κάποια συνεργασία και με κρατικές υπηρεσίες ή γενικότερα με το δημόσιο. Εννοούμε είχαμε, υπηρεσίες με, με υπουργεία και τα λοιπά ή σε κάποιες εκδηλώσεις. Είχαμε και μάλιστα το πιο 38 παράδειγμα ήταν όταν πρωτοβγήκαν τα εμβόλια. Αποφασίσαμε να μεταφέρουμε δωρεάν τις ευπαθείς ομάδες και, που βασικά ήταν και οι πρώτοι που κάνανε το εμβόλιο δωρεάν. Να επομισθούμε, βασικά και δωρεάν, να επομισθούμε εμείς το κόστος και ήταν με την υποστήριξη της περιφέρειας. Οπότε μάλιστα, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο 38 παράδειγμα μιας συνεργασίας. Έχετε αναπτύξει και τη συμμετοχή σε συνεργασίες με επαγγελματικές εκθέσεις. Ναι, μάλιστα, αύριο θα είμαι και το τριήμερο εκεί θα το περάσω. Είναι επομένη ιστορία για αυτό το ρωτάμα. Ναι, γιατί με έχετε συναντήσει. Βασικά, στη χρονιά που πέρασε, βασικά από το καλοκαίρι, νομίζω ότι ήμουν μόνο σε εκθέσεις όλα μου τα Σαββατοκύριακα, γιατί μου αρέσει να τα ελέγχω από κοντά. Ευτυχώς οι πελάτες μας μείνανε πολύ ευχαριστημένοι. Είχαμε αναλάβει. Ήταν το επόμενο ρωτήσα το feedback που. Ναι, αναλάβαμε αποκλειστικά τη μεταφορά και εκθετών και επισκεπτών. Συνεργαζόμενοι με τις εταιρείες που διοργανώνανε τις εκθέσεις. Νομίζω ότι το feedback είναι θετικό από τη στιγμή που δεν σταματήσαν οι εκθέσεις και συνεχίζονται και τις αναλαμβάνουμε εμείς. Και κάνω μια παρένθεση εδώ. Θα τις ανανεώσουμε. Και θέλω να κάνω μια έτσι λίγο προσωπική ερώτηση. Mm-hmm. Πώς μια νέα κυρία που προέρχεται από το εξωτερικό με σπουδές, με ένα πολύ δυνατό βιογραφικό, βρέθηκε στο κλάδο αυτό και όχι σε κάποιο άλλο κλάδο. Γενικά, από τα 11 μου αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με τις δημόσιες σχέσεις. Δεν με ενδιαφέρει κάτι συγκεκριμένο. Πάντα πειραματίζομαι, πάντα μαθαίνω. Έχω εκπαιδευτεί από το ΝΑΤΟ για δημόσιες σχέσεις του στρατού, μέχρι έχω κάνει μαθήματα για δημόσιες σχέσεις των Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί πιστεύω ότι το ένα συνδέεται με το άλλο και παίρνει ιδέες. Γενικά, πώς προέκυψε η συνεργασία σας με το συνεταιρισμό? Νομίζω όπως με τις περισσότερους υπαλλήλους οποιαδήποτε εταιρεία, έστειλα βιογραφικό, πέρασα από συνέντευξη και με προσλάβανε. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Πώς και δεν σταθήκατε, ναι, κάποιο άλλο το κλάδο? Ποτέ δεν είχα τέτοια θέματα. Εγώ ήθελα να ασχοληθώ με τον κλάδο μου. Είμαι αφοσιωμένη στον κλάδο μου. Όχι, εννοώ, παραδείγματος χάρη, πώς δεν πήγατε στο κομμάτι του τουρισμού? Πάλι δημόσια σχέση, αλλά στο κομμάτι είναι του τουρισμού. Ναι. Είναι από τις μεγαλύτερες του τουρισμού, απλά. Ή σε κάποια μεγάλη εμπορική εταιρεία. Το να διευκρινίσω. Ήμουνα και σε εμπορικές. Νομίζω ότι απλά ήταν ένα καλό timing και απλά συνέπεσα και ξεκίνησα και απλά. Θέλω να πω ότι δεν έχει σημασία μόνο οι σπουδές. Ναι. Γιατί εγώ έχω μάθει πάρα πολλά και στον κλάδο του ραδιοτάξη και θέλω εδώ να πραγματικά να ευχαριστήσω και τον πρόεδρό μας τον κύριο Πασχαλίδη και τον γραμματέα τον κύριο Κοκολάκη, γιατί μου έχουν μάθει πάρα πολλά. Συνδέσαμε την εμπειρία τους με τις σπουδές μου και με τη μικρή μου εμπειρία και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Και ελπίζω ότι με οποιονδήποτε είναι στη διοίκηση, να καταφέρουμε ακόμα παραπάνω. Σας έχει δεμένη με συμβόλαιο, γιατί άμα είναι να το συζητήσουμε. Να κάνουμε λίγο χιούμορ. Εγώ θα πω ότι όταν αναφέρω σε συνεργάτες οδηγούς σας το όνομά σας, το πρώτο που βλέπω είναι ένα χαμόγελο. Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό. Οπότε αμέσως αυτό είναι η ηθική σας ανταμοιβή και ότι σπράττει ο κόσμος των συνεργατών σας την θετική σας ενέργεια και αντιλαμβάνεται ότι έχετε δώσει
Εγώ θα το πω λίγο λαϊκά, όπως θα το λέει ο αγαπητός δημοσιογράφος Νίκος Χατζηγλό, έχετε υδρώσει τη φανέλα. Να το πούμε και λίγο. Νομίζω ότι πιάτσα. Τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Και αυτό εισπράτεται από τους επαγγελματίες και νιώθουν μια σιγουριά που πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε. Το λέω πάλι σαν πελάτης. Με ό,τι καταλαβαίνω, ό,τι έχω εισπράξει, ό,τι έχω συζητήσει από την πλευρά του πελάτη. Ευχαριστώ πολύ. Με τιμάτε. Νομίζω ότι τα συναισθήματα είναι αμοιβαία και είναι αυτό που είπα και πριν. Είναι ομάδα. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Ο ένας ενθαρρύνει τον άλλον. Οπότε είναι μια ομαδική δουλειά. Είναι αυτό που είπα. Έχουμε την άλλη φορά περιμένουμε και τον πρόεδρο εδώ. Θα είναι χαρά, είμαι σίγουρη. Καλά, δεν θέλω να κάνω χειμώ περισσότερο. Όμως, έχετε ένα άλλο κομμάτι πολύ σοβαρό. Η κοινωνική πλευρά του συνεταιρισμού Γραβιταλσί Κόσμος είναι το φιλανθρωπικό σας έργο και θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό. Θέλουμε να... Και δεν είναι μόνο πέρσι, έχει βάθος αυτό. Όχι, έχει και το συνεχίζουμε όποτε μπορούμε. Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, είναι μέσα στην νοοτροπία μας, ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και από τη στιγμή που κάπου μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε, απλά χρησιμοποιώντας τα οχήματά μας για καλό σκοπό, γιατί να μην το κάνουμε. Γιατί να μην βοηθήσουμε. Είναι θα μας κάνετε μια μικρή αναφορά, έτσι, σε κάποιες στιγμές σας που είσαστε αρρωγείς, σε κάποιες δράσεις. Το πρώτο παράδειγμα το ανέφερα. Το άλλο είναι ότι υπάρχει ένα παιδικό σταθμό, στον οποίο εισαγωγικά τον έχουμε υιοθετήσει, όπου όλοι οι οδηγοί μας έχουν βάλει το λιθαράκι τους. Είτε όποτε χρειάζονται βοήθεια είμαστε εκεί πέρα. Και κάθε χρόνο έχουμε λαχιοφόρο αγορά, όπου όλα τα έξοδα πάνε στο φιλανθρωπικό μας σκοπό. Και γι' αυτό είπα ότι βοηθάνε όλοι οι οδηγοί και προσφέρονται και είναι εκεί πέρα, μαζί μας. Με το χωριό σας. Να πω παραπάνω. Εγώ θα τα λέω. Εγώ έχω διαβάσει, ναι. Εσείς είστε διαβασμένος, αλλά δεν θα τα πω όλα. Έχετε κάποια συνεργασία, έχετε κάποια δράση κάνει παλιότερα. Κοιτάξτε, με το χωριό σας είμαι από τους πρώτους, είναι από τις πρώτες μου εκπομπές και είμαι η αιτία που πριν, πούμε, ο κύριος Πρασάκης από την Ένωση Κρητών, η Ένωση Ποντίων Νέας Μύρνης και άλλα σωματεία, το 2012, προπαραμονές του Πάσχα, βρεθήκαμε πολύ ήσυχα, απλά, συγκροτημένα, οργανωμένα και κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση και στο τέλος γίναμε μια αγκαλιά με τα παιδιά. Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου, την εκτίμηση που έχω στον κύριο Παπαδάκη, το διευθυντή του χωριού ΣΟΣ. Οπότε, ο χώρος, η εκτίμηση και η αγάπη στο χώρο αυτό είναι διαχρονική. Δεν μου λέτε κάτι καινούριο. Εμείς συνεργαζόμαστε με διάφορους οργανισμούς, αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο πέρα από τους οργανισμούς. Εμείς συμμετείχαμε, κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, και με τις φωτιές. Και στο ΜΑΤ είχαν τρέξει τα οχήματά μας, αλλά ακόμα και φέτος σε πολλές φωτιές. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να κάνουμε τέτοιες αναφορές για να νιώθει ακόμη πιο ζεστά ο κόσμος στον επαγγελματία οδηγό του ταξί και ιδιαίτερα στους συνεργάτες του Γραβιταλσί Κόσμος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να δείχνουμε και αυτή την πλευρά, την ανθρώπινη. Τη δείχνουμε, αλλά με μέτρο, γιατί θέλουμε
Όχι, το καταλαβαίνω, ναι. Αλλά... Είναι ότι κάνει το καλό, αλλά αν το προβάλλεις πολύ, χάνεις την ουσία. Δεν λέω για προβολή, λέω... Νομίζω ότι ναι. Οι οργανισμοί ξέρουν εάν τους έχουμε βοηθήσει και κατά πόσο, και γι' αυτό και πολλές φορές και δημόσια μας έχουν ευχαριστήσει, όπως είναι το Ινστιτούτο Πρόληψης. Ακόμη και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, υπήρξε ένα αίτημα, σας το λέω, δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Όχι, αλλά και το Ινστιτούτο Πρόληψης, ας πούμε, πρόσφατα μας ευχαρίστησε. Γιατί κατά καιρούς τους έχουμε βοηθήσει. Ας πούμε τώρα θα δουν πολλά φυλάδια του Ινστιτούτου Πρόληψης που θέλουν να βοηθήσουν. Είναι ένα καινούργιο project που κάνω, να κρατάς παρέα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, και έχουμε τα φυλάδια τους στο ταξί μας. Εγώ να σας πω, κυρία Σαράφη, πρέπει να δουλεύει 20 από τις 24 ώρες. Βγάζει που και που φωτογραφίες και τις στείλει στην οικογένειά της. Να κάνουμε λίγο χιούμορ. Αστείευομαι. Όχι, αλλά ένα 10-15 ώρο, νομίζω. Αλλά είναι αυτό που είπα. Αποφάσισα από τα 11 μου τι θα σπουδάσω. Τα αγαπάω αυτό που κάνω. Και όταν ακούω είτε τους συνεργάτες, τους οδηγούς μας, είτε τους πελάτες ευχαριστημένους... Η επιλογή του να επιστρέψεις στην Ελλάδα, γιατί σας έχει γίνει αυτή η ερώτηση ξανά. Όχι από μένα. Νομίζω τώρα πάμε στο ραδιοταξί. Αυτός ήταν, δεν είναι η προσωπική Ωραία. Μου ζωή. Κύριε Πρόεδρε, τι της είπατε και την πείσατε? Τι μεγάλο συμβόλαιο έχετε κλείσει? Αστείευομαι. Όμως, έχουμε και βραβεύσεις. Ναι, βραβευτήκα. Αυτά να τα λέμε όμως. Μα, ναι, ήθελα να το πω. Βραβευτήκαμε φέτος από την Αγγλία, από μια εταιρεία της Αγγλίας για τις υπηρεσίες ταξί, με αφορμή το τι προσφέραμε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Όλο αυτό που κάναμε με τη μεταφορά συνοδεύτων ή που βοηθήσαμε και με το να μεταφέρουμε τις ευπαθείς ομάδες δωρεάν στα εμβολιαστικά κέντρα. Μάλιστα και στη Γερμανία μας δείξανε γι' αυτό. Οπότε υπάρχει μια προβολή. Σε επαφή ή απλώς κάποιοι από το φορέα εκείνο ή τη Γερμανία και την Αγγλία είχαν κάνει κάποιο ρεπορτάζ, οπότε επιλεγήκατε γι' αυτό? Στη Γερμανία κάνανε ένα ρεπορτάζ και για την Ελλάδα επιλέξανε εμάς λόγω του έργου μας. Ήταν καλά διαβασμένοι. Στην Αγγλία μας στείλανε email ότι έχουμε δει το έργο σας και θέλουμε να μας πείτε κάποια παραπάνω. Περάσαμε από αξιολόγηση. Είναι μια εταιρεία που βραβεύει πολλούς κλάδους στον τομέα τους. Μάλιστα. Οπότε, για το δικό μας τομέα βραβεύσαν εμάς, γιατί τους στείλαμε κάποια παραπάνω στοιχεία, τα αξιολογήσανε και μετά περάσαμε από ψηφοφορία. Και μας ψήφισε ο κόσμος. Περμάς συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι και σε άλλες βραβεύσεις και επιτυχίες. Μακάρι, αυτή είναι και η επιβράβευσή μας, είναι η ευχαριστησή μας. Θα κάνουμε λίγο κουσκούς. Τι είναι οι πιο δύσκολοι ξένοι επισκέπτες, σαν λαός, που έχετε εισπράξει, ας πούμε. Πιο απαιτητικός, πιο έτσι στις συναλλαγές του, στα ωράρια που θέλουν, γενικά. Κάτι που έχετε πάρει σαν φίλοι από τους οδηγούς, κυρίως. Δεν έχω εικόνα, εδώ με πιάσατε αδιάβαστη. Και επίσης, επειδή αυτό που είπατε, ότι μεγάλωσα στο εξωτερικό, πολλές συμπεριφορές μου φαίνονται κανονικές, normal, που μπορεί κάποιοι άλλοι να μην τις θεωρήσουν. Οπότε, λένε από ότι δεν ξέρω. Οι επισκέπτες από την Ινδία, μου το είπε τελευταία πρόσφατα συνεργάτη σας, είναι λίγο της τελευταίας στιγμής, είναι αν είναι ακριβώς στα σένς, είναι κάπως. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα προσωπικής άποψης. Δηλαδή μπορεί κάποιος οδηγός να πει εδώ, κάποιος άλλος να πει κάτι άλλο. Νομίζω είναι με βάση τις εμπειρίες. Στατιστικά το έβγαλα το συμπέρασμα. Έκανα ερωτήσεις αρκετές. Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσους ρωτήσατε. Εντάξει, δεν ρώτησε 100. Και τους 500. Όχι, δεν έβγαλε το και μοίραζα. Όχι, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει,
ενδεικτικά. Τώρα που ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από 1η Απριλίου η τουριστική περίοδος, τι εισπράττετε τα πρώτα μηνύματα στο κομμάτι του τουρισμού σε σχέση με την Αθήνα, και μετά θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τις συνεργασίες και πώς βρίσκουν άλλοι συμπολίτες μας σε άλλες πόλεις, καλώντας ποιο νούμερο και πόσο εύκολα, όπως στην Αθήνα, μπορεί κάποιος να εντοπίσει και να έχει αυτοκίνητο από το σταθμό σας. Καταρχάς, όσον αφορά τους τουρίστες, συνεργαζόμαστε και με ταξιδιωτικά γραφεία και εντός και εκτός Ελλάδος. Δηλαδή, υπάρχουν γραφεία στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, σε νησιά, όπως στη Ρόδο, που επειδή έχουν πελάτες που πάνε π.χ. στη Ρόδο, αλλά θέλουν μετά την Αθήνα, μας συστήνουν να έχουμε συνεργασία. Αλλά και από το εξωτερικό, ας πούμε, πρόσφατα ανταλλάσσω email με εταιρεία από την Ιαπωνία. Θέλει να μας προτείνει. Μετά θα σας πω μια είδηση για τη Δευτέρα. Ωραία. Οπότε συνεργαζόμαστε με πρακτικά, θεωρώ ότι είναι πολύ θετική. Το βλέπουμε και εμείς και στις κλήσεις και στα ραντεβού που κλείνουν τα προγραμματισμένα και από τα ξενοδοχεία. Γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ ελπιδοφόρα χρονιά, σεζόν. Το 2022 ελπίζω να βγω αληθινή. Ήθελα να πω επίσης το εξής. Συνεργασίες και με μουσεία ή τι εννοώ με την έτσι, μουσεία ή ιδρύματα όπως είναι το Ίδρυμα Νιάρχος χαρακτηριστικά, γιατί πλέον οι ξένοι γνωρίζουν το Ίδρυμα όταν έρχονται στην Αθήνα, θέλουν να επισκεφτούν. Έχετε τέτοια αιτήματα, δηλαδή το ότι ή ένα είδος μικρού οδηγού ή προτάσεων στα αγγλικά, παραδείγματος χάρη. Γενικότερα, όπως είπα, οι ξένοι είναι οργανωμένοι, οπότε έχουν ψάξει όλα τα sites για την Ελλάδα, οπότε απλά μας κλείνουν το ραντεβού. Από την άλλη, πολλοί έρχονται, οι οδηγοί τους κατατοπίζουν ποια είναι τα κεντρικά σημεία. Νομίζω ότι γενικότερα, εντάξει, η Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπολης είναι τα de facto, αλλά και ο Νιάρχος και το Σούνιο και όλα. Αλλά γι' αυτό και εμείς το site τους προτείνουμε. Στο κομμάτι των άλλων πόλεων, με συνεργασίες με άλλες πόλεις που γράφετε στη σελίδα σας ότι μπορεί εύκολα επίσης, όπως και στην Αθήνα, να βρει ταξί, θα μας πείτε λίγο. Είμαστε σε 29 πόλεις, είμαστε καταρχάς όλες τις κεντρικές, είμαστε Πάτρα, είμαστε Θεσσαλονίκη, είμαστε Κόρινθο, είμαστε Ναύπλιο, είμαστε Σπάρτη. Και είμαστε στην Κοζάνη, στην Εύβοια, στις Σέρες. Μάλιστα τώρα, αν περάσετε κάτω από τα γραφεία μας, υπάρχει πινακίδα που αναφέρουμε τις πόλεις. Είναι πολύ απλό, όπου και να σε πάτα, κάλεσε 18300. Και αυτό, δηλαδή στην Κόρινθο, αν είσαι στην Κόρινθο και καλέσει 18300, θα απαντήσει το τηλεφωνικό κέντρο. Όπως και αυτό χρησιμεύει όταν συμμετέχουμε σε φεστιβάλ, παραδείγματος χάρη, ή ακόμα και όταν εταιρείες θέλουν να ταξιδέψουν εκτός Αθηνών, ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σε περίπτωση που συμβεί κάτι ή ακόμα και να μην συμβεί. Δηλαδή, θέλει κάποιος να πάει ναύπλιο. Δεν θέλει όμως ο οδηγός να τον περιμένει. Τον πάμε εμείς, τον επιστρέφει ο οδηγός του 18300 ναυπλίου. Ή αυτά γίνονται, αν και δεν μας έχει συμβεί προς το παρόν, ευτυχώς, μπορεί να γίνει κάτι στο δρόμο, λάστιχο, οτιδήποτε. Ποιος είναι πιο κοντά, τον Άφλο, π.χ. η Κόρινθος ή η Αθήνα. Να στείλουμε άμεσα ταξί. Ενδιαφέρουσα πληροφορία που ομολογώ με πιάνετε εδώ αδιάβαστο. Δεν το ήξερα. Είμαστε αυτό. Και, παραδείγματος χάρη, μια που αναφέρατε τον φίλο σας, τον Κρητικό, είμαστε και σε όλη την Κρήτη. Είμαστε και Χανιά και Ρέθυμνο. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό, γιατί ίσως να υπήρχε η εντύπωση εντάξει, στην Αθήνα μπορούν, στον νομό Αττικής μπορούν, στις πόλεις πόσο είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Υπήρχε παλιότερα σαν κατάλληλος, ίσως λιγότερες πόλεις, αλλά δεν ήταν, και γι' αυτό το επισημαίνω, τόσο κατανοητό
και από μένα προσωπικά, για να θα είμαι ειλικρινής, αλλά και να το επισημάνουν και στον κόσμο. Και, και πολλοί δεν το ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να σας μεταφέρουμε μόνο στην Αθήνα. Πέρυσι το καλοκαίρι μια κυρία χρειάστηκε επιτόπου πηγώντας να πάει Θεσσαλονίκη και να γυρίσει. Την πήγαμε εμείς. Άλλος ένας πελάτης ήθελε ηγουμενίτσα. Δεν έχουμε θέμα, πάμε παντού. Να το διευκρινίσουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αρκετές φορές, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για άλλους λόγους, μπορεί να χρειαστεί μετακίνηση εκτός Αθηνών. Mm-hmm. Και νομίζω το αντιμετωπίζετε, να μην πω καθημερινά, ίσως και καθημερινά. Ιδέα στους καλοκαιρινούς μήνες. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ ανησυχώ. Ανησυχώ γιατί τα μηνύματα έρχονται, είναι θετικά. Μήπως δεν φτάνουν τα αυτοκίνητα. Δεν νομίζω. Άλλωστε, καταρχάς με έρκα... Μήπως μοιράζεται το εύρος των αυτοκινήτων περισσότερο σε εργαζόμενες επιχειρήσεις, παύλα ξενοδοχεία ή λιμάνια, αεροδρόμια, οπότε η καθημερινότητα είναι λίγο πιο δύσκολη στο να βρεις ταξί, ένα. Και δεύτερο, μήπως τελικά είναι τόσο μεγάλο το εύρος, θετικό πρόσημο για τη χώρα, θετικό πρόσημο και για τον συνεταιρισμό, δηλαδή ταξί κόσμος, αλλά που να μην για πρώτη φορά ανταπεξέλθει. Έχετε κάνει σενάρια, δηλαδή να φτάσουμε στην κορυφή, το 500-1, τι κάνουμε? Γενικότερα, έχουμε συνεχώς αιτήσεις αποδηγούς, τις οποίες μετά από αυστηρή και εκτενής αξιολόγηση... Εγώ σας το εύχομαι, ειλικρινά. Ευχαριστώ. Ευχή σας. Οπότε και οι οδηγοί μας συνέχεια αυξάνονται, αλλά πρώτα περνάνε από αξιολογήσεις, από ελέγχους και δοκιμαστική περίοδο. Δεύτερο είναι ότι είμαστε σε όλα τα κεντρικά σημεία. Παραδείγματος χάρη που αναφέρατε την έκθεση. Μου έκανε εντύπωση που σε μία έκθεση... μία πελάτησα της οργανώτρης εταιρείας, της έκανε εντύπωση ότι 2 η ώρα τα ξημερώματα που ήταν στο εκθεσιακό κέντρο ζήτησε ταξί και στα 10 λεπτά είχε. Γιατί πάντα έχω αυτοκίνητα σε όλα τα λιμάνια και στα αεροδρόμια. Αλλά έχω και μέσα στην Αθήνα. Μερικές φορές δεν μπορούν, πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Όπως αναφέρατε, μερικές φορές μπορεί να έχουμε... ένα πρόβλημα π.χ. αναμονή σε απεργίες ή οτιδήποτε. Πάντα προσπαθούμε να το μηδενίσουμε. Και... Όπως σήμερα έχει υποβλητικό αγώνα και για κάποια ώρα δεν είχε ενημερωθεί ο συνεργάτης σας, τον ενημέρωσα εγώ και του λέω να επισπεύσουμε. Mm-hmm. Μάλιστα είμαστε αρκετή ώρα, το να καλούσα 2 φορές αυτοκίνητο, λέω ένα παράδειγμα, και όντως προλάβουμε γιατί η έτσι έτσι στις 12 η ώρα έκλεινε. Ευχαριστημένος μείνατε, γιατί θα τον βρω όποιος ήταν. Σας είπα, εγώ μπορώ να τα βρω όλα. Μια χαρά, όλα καλά. Όχι, αλλά αυτό είναι πέρα την πλάκα και η ασφάλεια του πελάτη. Δηλαδή, το πιο απλό, πολλοί πελάτες έχουν ξεχάσει πράγματα στο αυτοκίνητό τους. Στο αυτοκίνητο των οδηγών μας, συγγνώμη. Και και τους τα πάμε. Έχετε μεταφέρει αντικείμενα και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Μεταφέρει, το τονίζω. Έχει τύχει γιατί σας εμπιστεύονται. Έχει τύχει και από ιδιώτες, αλλά και από εταιρείες. Ναι. Έχω διαβάσει. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Σαράφη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων από το συνεταιρισμό Ραδιοταξί Κόσμος. Και όταν μιλάμε για κόσμο, εννοούμε Ραδιοταξί Κόσμος 18300, το ραδιοταξί της καρδιάς μας. Το ταξί της πόλης. Το ταξί της πόλης. Εύχομαι καλούς δρόμους στους συνεργάτες σας, ό,τι καλύτερο στο σταθμό σας και σε εσάς προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Θα είμαστε πάλι κοντά σας την άλλη Πέμπτη, την ίδια ώρα, με νέα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live. Να είστε όλοι καλά και προσοχή στο δρόμο. Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.